Οι Μπεκτασίδες ήταν αίρεση ταρικάτ του σουφισμού και κατά καταδικαζόταν από το Σουνητικό κατεστημένο. Για τις ευραίως διαδεδομένες διασυνδέσεις ανάμεσα σε γενίτσαρους, εμπόρους και συντεχνίες, σημειώνεται ότι εν καιρό ηρίνη οι γενίτσαροι αναφέρονταν ως βιοτέχνες και έμποροι ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη του 15ου αιώνα, λίγο μετά την κατάκτησή της από τις Οθωμανικές δυνάμεις. Συμπεραίνεται ότι αυτή η διάσταση των δραστηριοτήτων των γεννίτσαρων δεν μπορεί να θεωρηθεί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, συνδεόμενη με την παρακμή τους ως μαχητικής κατά τον 18ο αιώνα. Η απλή ενασχόληση των γεννήτσαρων με το βιοτεχνικό εμπόριο δεν ήταν παρέκκληση η αιτία της παρακμής τους, αλλά ότι μάλλον η ένταση και η σημασία της συντεχνιακής πολιτικής μεταβάλλονταν στην διάρκεια του 18ου αιώνα έτσι ώστε η συνεχιζόμενη ανάμειξή τους στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα να επισκιάζει την στρατιωτική τους επίδοση σε μια περίοδο παρατεταμένης ειρήνης. Η πολιτική σημασία του τάγματος των Μπεκτασίδων έγκυται στη διασύνδεσή τους με τους γενίτσαρου. Οι τελευταίοι βρίσκονταν εξ αρχής υπό την επιρροή των θρησκευτικών οργανισμών, όπως όλοι οι πρώιμοι πολιτικοί θεσμοί των Οθωμανών. Από το δεύτερο μισό του ενάτου ου τον 15ο αιώνα το αργότερο, οι Μπεκτασίδες ασκούσαν αποκλειστικό έλεγχο πάνω τους. Η κατάργηση του σώματος των Γενιτσαρών το 1826 από τον Μαχμούτ το δεύτερο επηρέασε επίσης το τάγμα με το οποίο συνδέονταν. Πολλά μοναστήρια καταστράφηκαν εκείνη την εποχή.